Εδώ μελετάμε κάποιες εξηγήσεις του Kenneth Wapnick, αυτός που έχει μελετήσει περισσότερο τα μαθήματα θαυμάτων από κανέναν άλλον και έχει βάλει διάφορα βίντεο στο ίντερνετ, αν καταλαβαίνετε αγγλικά, είναι ωραία βίντεο αυτά που έχει φτιάξει, βάλει το όνομά του και είναι ωραία αυτά που λέει. Δεν είναι ακραίος όπως μερικοί. Το βλέπει ρεαλιστικά. Σχετικά με τη συγχώρεση, όπως όλα αυτά πρέπει να μάθουμε να τα συγχωρούμε, όχι επειδή θέλουμε να είμαστε καλοί ή ελιόμενες, ελιούμενες, αλλά επειδή όλα αυτά όσα βλέπουμε δεν είναι αληθινά. Εδώ εμείς τραμονικζούμε ότι είναι ευκαιρία η εξέλιξη, ο άλλος είναι η ψυχή, έχει περάσει παιδικά βιώματα, η αξία μας είναι δεδομένη. Εδώ λέει, συγχωρείς κάτι επειδή δεν είναι καν αληθινό. Μέσα από τις άμυνες μας έχουμε διαστρεβλώσει τον κόσμο και έτσι βλέπουμε κάτι που δεν υπάρχει. Καθώς μαθαίνουμε να αναγνωρίσουμε αυτά τα λάθη αντιλήψεών μας, μαθαίνουμε επίσης και να τα ξεπεράσουμε, ξεπερνάμε και να τα συγχωρούμε. Εντάξει. Ταυτόχρονα συγχωρούμε και τον εαυτό μας για τις λαθασμένες αντιλήψεις που διαστρεβλώσαν τον αληθινό εαυτό μας, τον οποίο ο Θεός δημιούργησε. Δηλαδή, συγχωρούμε τους άλλους, συγχωρούμε και τον εαυτό μας. Τα μαθήματα θαυμάτων, σαν μαθήματα θαυμάτων, η έννοια της αμαρτίας είναι έλλειψη αγάπης. Εφόσον η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά υπάρχει, η αμαρτία σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα είναι ένα λάθος που χρειάζεται να διορθωθεί και όχι κάτι κακό που πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι απλώς μια λαθασμένη αντίληψη που χρειάζεται να διορθωθεί. Η αίσθηση ότι είμαστε ανυπαρκείς, αδύναμοι, ατελείς, προέρχεται από την ισχυρή πεποίθηση της αρχής της έλλειψης, που κυβερνάει τον κόσμο των ψευδεστήσεων. Τι είναι αυτή η αρχή της έλλειψης? Τι μας λείπει? Αγάπη, αποδοχή, στήριξη, τρυφερότητα, έπανο, αναγνώριση, χρήματα, αγαθά. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε πράγματα που δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε στήριξη. Ο Κράιον τώρα, μία παράκαμψη από τα μαθήματα θαυμάτων. Θέλω να σας μιλήσω για την ανθρώπινη αντίληψη της αμαρτίας. Ως αμαρτία υποτίθεται ότι ορίζεται οτιδήποτε δυσαρεστεί το Θεό. Έχω να σας πω ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Εμείς έχουμε δημιουργήσει το Θεό σαν άνθρωπο. Είναι αγνή αγάπη. Δεν σκέφτεται σαν εσάς. Δεν έχει δικές σας δομές. Εν τούτης αναπτύξεται ένα σύστημα υπέροχης αγάπης του Θεού και συγχρόνως κάνει το Θεό ένα κακό πατέρα. Να σας ρωτήσω, θα έπαινε κανείς από εσάς ένα παιδί ότι αν είχε κάνει κάτι να το πετάξει σε ένα μέρος όπου θα καιγόταν ζωντανό για την συναρνιότητα? Ποιος από εσάς έκανε κάτι τέτοιο? Ναι, αφού έκανα κακά πράγματα, αυτό το αξίζει, να καίγεται συνέχεια. Ούτε ένας από εσάς, ούτε ένας από εσάς, λέει ο Κράιον. Όμως, τον βάζετε αυτό στην δημιουργική πηγή. Η όλη η δομή της αμαρτίας και τιμωρίας αναπτύχθηκε ολοκληρωτικά από το ανθρώπινο νου.
και αντίληψη του ανθρώπου το καταλόγησε στο παντοδύναμο δημιουργό του σύμπαντος. Δεν είναι έτσι. Γυρίζουμε στα μαθήματα θαυμάτων. Από αυτή την άποψη, κοιτώντας τον κόσμο, αναζητάμε τους άλλους, αυτό που νιώθουμε ότι έχουμε ανάγκη. Δημιουργούμε σχέσεις αναγκών. Νιώθουμε ευχάριστα προς ανθρώπους που ικανοποιούν τις ανάγκες μας και δυσάρεστα προς ανθρώπους που μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Αυτή είναι η σχέση μας. Δεν είναι σχέση αγάπη. Είναι σχέσεις ίσως και με αγάπη, αλλά και επίσης με ανάγκες. Και κάθε φορά που ο άλλος δεν ικανοποιεί με ανάγκη μου, νιώθω δυσάρεστα προς αυτόν τον άνθρωπο. Αγαπάμε κάποιον με την προϋπόθεση να πάρουμε κάτι για μας, να ωφεληθούμε. Αυτό στην πραγματικότητα είναι η αιτία που μας κάνει να περάσουμε από το κόσμο της αγάπης στον κόσμο των ψευδεστήσεων. Είναι το μεγάλο λάθος, το μέγιστο λάθος, ότι η ύπαρξη του άλλου είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες μου. Και με ρωτάνε, αν δεν έχω ανάγκη για κάτι από τον άλλο, τι να είμαι μαζί του. Επειδή τον αγαπάω. Και επειδή δημιουργούμε, επειδή περνάμε όμορφα. Εντάξει, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να μου ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες. Και κάθε φορά που κάποιος δεν ικανοποιεί τις ανάγκες μας, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για εξέλιξη. Μπορούμε να κάνουμε εγώ μηνύματα, μπορούμε να καθορίζουμε όρια, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά μπορεί να γίνουν και αυτά με αγάπη. Διότι η αγάπη είναι απολύτως ανίκανη να ζητήσει οτιδήποτε λέει. Ωστόσο, μόνο στο επίπεδο της χριστικής συνειδητότητας, πάλι είναι τα μαθήματα θαυμάτων, είναι δυνατή αυτή η ενότητα η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει ποτέ χαθεί. Η ενότητα που ψάχνουμε υπάρχει, απλώς δεν την βιώνουμε. Είναι σαν να είμαστε σε ένα σπίτι με τα παντζούρια κλειστά. Ο ήλιος υπάρχει. Τα παντζούρια δεν μας επιτρέπουν να βιώσουμε τον ήλιο. Εντάξει. Τότε αυτή ενότητα με όλους ήδη υπάρχει, απλώς δεν την βιώνουμε επειδή ο νους μας δεν μας επιτρέπει να το βιώσουμε. Μόνο το μικρό εγώ έχει ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση. Είναι σαν να ακούμε αυτογνωσία, δεν είναι. Οι ίδια πράγματα λέει. Για αποδοχή, για εξωτερικά αποκτήματα, για ιδιοκτησίες και εξωτερική αγάπη. Είναι το εγώ μας που ζητάει αυτά. Ο αυτός που ο Θεός δημιούργησε δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Τώρα δεν το βιώνουμε αυτό. Σταδιακά μπορούμε να μειώσουμε τις ανάγκες μας. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, ίσως οι περισσότεροι από εμάς μόνο από ανάγκη θα φτάσουμε εκεί. Αν χαλάνε τα πράγματα αρκετά και δεν έχουμε τίποτα, μπορούμε να μάθουμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και άσκηση. Να κάνουμε κέμπινγκ. Να πάμε σε ένα μοναστήρι. Να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο. Να μην μιλάμε για μία εβδομάδα ή ένα μήνα. Να ζούμε απλά. Και μπορούμε σταδιακά να μειώσουμε τις ανάγκες μας. Και κάθε ανάγκη από την οποία απελευθερωθούμε είναι μία μεγαλύτερη ελευθερία που έχουμε να είμαστε καλά. Γιατί κάθε ανάγκη είναι κίνδυνος να μην είμαι καλά. Εκτός αν το κάνω προτίμηση και όχι προσκόλληση. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει όλοι να πάμε σε μία σπηλιά και να αρνηθούμε όλα. Προτείνω το εξής. Απελευθερωθείτε από τις ανάγκες που δημιουργούν προβλήματα. Στην εξέλιξή μας, το σύμπαν μας αγαπάει και είναι σοφό και μας δίνει
σε κάθε στάδιο της εξέλιξης ερεθίσματα όπου έχουμε την επιλογή ή να απελευθερωθούμε από μία προσκόλληση ή να υποφέρουμε. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να την ικανοποιήσουμε. Και λέω, okay, συμφωνώ με αυτό. Να προσπαθήσουμε να την ικανοποιήσουμε. Αλλά να μην είμαι δυστυχισμένος μέχρι να ικανοποιηθεί. Μπορώ να μάθω να είμαι καλά παρόλο που κάνω μία προσπάθεια να την ικανοποιήσω την ανάγκη. Αλλά σύμφωνα με όλες τις διδασκαλίες, είναι ενδιαφέρον επειδή στο 7ο χρόνο αυτογνωσίας μελέτησε πάρα πολλές φιλοσοφίες και είναι μόνο φιλοσοφία του 7ου χρόνου. Δεν έχει καθόλου ανάλυση και τέτοια πράγματα. Και διαπίστωσε πως δεν υπάρχει πηγή αλήθειας που δεν χαρακτηρίζει την προσκόλληση σαν αιτία του πόνου. Πονάμε από τις προσκολλήσεις μας. Από την άρνησή μας να είμαστε καλά αν δεν έχουμε κάτι. Την αγάπη του άλλου, την έγκριση της μητέρας, το παιδί μου να είναι όπως τον χρειάζομαι να αξίζω εγώ, την εμφάνιση που θέλω, τα χρήματα, την περιουσία, ό,τι μπορεί να είναι αυτά. Δεν υπάρχει άλλη αιτία του ανθρώπινου πόνου, εκτός από την προσκόλληση, που πηγάζει από το μη βίωμα της αληθινής μας φύσης, όπως περιγράφεται εδώ. Άρα, τουλάχιστον αυτό να κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό. Αν έχω δυσάρεστα συναισθήματα, και μπορείτε να το κάνετε σήμερα στην ομάδα, φέρετε στην ομάδα ένα θέμα όπου δεν είστε ευτυχισμένοι, μιλήστε στο τρίτο πρόσωπο βέβαια, και εντοπίστε την προσκόλληση. Και αποφασίστε αν θέλετε να μείνετε με αυτή την προσκόλληση ή αν θέλετε να την αφήσετε. Τουλάχιστον να την κάνετε προτίμηση. Εντάξει. Μας συμφέρει. Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρουμε. Δεν έχει κανένα είδος έλευσης αυτό που είμαστε, λέει. Γι' αυτό δεν έχει ανάγκες. Είναι αιώνια πλήρης, ασφαλής, αγαπάει και αγαπιέται. Μιλάει τώρα, περιγράφει την αληθινή μας φύση, όπως μας δημιουργήσε ο Θεός. Επιδιώκει να μοιράζεται παρά να κατέχει. Να μοιράζει αυτά που έχει παρά να τα κρατήσει. Οι ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις που έχουμε στον κόσμο των ψευδεστήσεων είναι, εγώ βάζω την λέξη γενικά, εγωιστικές, καταστροφικές και παιδιαστικά εγκοκεντρικές. Τώρα μιλάει για ερωτικές σχέσεις, συντροφικές σχέσεις. Ξεκινάμε με μια αρνητική αντίληψη. Να συνεχίζω. Αλλάζει. Και λέει, ωστόσο, αν παραδώσουμε, αν τις παραδώσουμε, δηλαδή την συντροφική σχέση, αν τις παραδώσουμε στο Άγιο Πνεύμα, αυτές οι σχέσεις μπορούν να μετεβληθούν στο το ιερότερο πράγμα της γης. Τώρα μας άρεσε αυτό. σε θαύματα που δείχνουν το δρόμο της επιστροφής στους ουρανούς. Ξεκινάνε σαν τρόπο να ικανοποιήσουμε ανάγκες, τις ανάγκες του εγώ μας, γιατί αυτό μας έλκει προς κάποιον. Ελπίζουμε ότι αυτός ή αυτή θα μας ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις έτσι συνεχίζεται και είμαστε πολύ ωραία. Και άλλες φορές δεν συνεχίζεται έτσι και δεν ικανοποιεί όλες τις ανάγκες μας και έχουμε επιλογές. Να νιώθω δυσάρεστα, να χωρίζω, να τσακώνομαι συνέχεια ή να απελευθερωθώ από ανάγκες, αλλά και να κάνω διαπραγμάτευση με εγώ μηνύματα, ενεργητική ακρόαση, καθορισμός ορίων, να βρούμε την ισορροπία, το συμβιβασμό σε αυτή την σχέση και να μπορούμε να αγαπήσουμε τον άλλον ανεξάρτητα. Αλλά τότε η σχέση που ξεκινάει με εγωιστικά κίνητρα γίνεται ένα πεδίο εξέλιξης. Τουλάχιστον μια ευκαιρία
για εξέλιξη. Ο κόσμος των ψευδεστήσεων χρησιμοποιεί τις προσωπικές σχέσεις ως έχεστο όπλο αποκλεισμός των υπόλοιπων προκειμένου να βιώσει την αποκλειστικότητα και ως εκδήλωση του διαχωρισμού του. Δηλαδή θέλουμε την αποκλειστικότητα για ποιο λόγο, επειδή δεν βιώνουμε ενότητα με όλους. Αντικαταστεί την ενότητα με όλους. Είναι κατανοητό αυτό. Και νιώθω ασφάλεια γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο συσχετίζομαι και νιώθω αυτή την ενότητα. Επειδή δεν βιώνω ενότητα με όλους, θέλω να βρω τουλάχιστον ένα που αγαπάει εμένα όπως δεν αγαπάει κανέναν άλλο. Δεν μας αρκεί να μας αγαπάει. Σας έχω πει αυτό το νοηρό πείραμα. Ότι εγώ, ας πω ότι είστε ο καθένας από εσάς είναι σύντροφός μου. Και σας λέω, σ' αγαπάω, είμαι τόσο ευτυχισμένος να είμαι μαζί σου, θέλω το απόλυτο της ζωής μας να είμαι μαζί, εύχομαι πάντα να είστε καλά και σ' αγαπάω πάρα πολύ. Όμως, μπορώ να είμαι καλά και μόνος μου και με κάποιον άλλο. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Είστε εντάξει να είμαι καλά με κάποιον άλλον? Ή θέλετε μόνο με εσάς να είμαι καλά? Α, καταλάβετε. Καταλάβετε. Θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει μία ψυχή που αγαπάει μόνο εμένα με αυτόν τον τρόπο και δεν αγαπάει κανέναν άλλο. Αλλιώς δεν νιώθω special. Πώς θα το πούμε? Ξεχωριστός. Εντάξει. Μέσα στην ξεχωριστότητα θέλω να νιώθω ξεχωριστός. Η λύση από την ξεχωριστότητα είναι να είμαι ξεχωριστός. Καταλάβετε. Σε κάποιο ανθρώπινο νου. Εντάξει. Και γι' αυτό φοβόμαστε και ζηλεύουμε και τσακωνόμαστε και θέλουμε να κρατάμε τον άλλο εξαρτημένο σε εμάς και εμείς εξαρτημένοι σε αυτόν, που δεν είναι ακριβώς η αγάπη της ψυχής. Τώρα, είναι ένα πεδίο όμως, μεγάλο πεδίο εξέλιξης και μάθησης. Okay. Τι ώρα είναι? Είναι 12. 12. Okay. Μάλλον τότε θα σταματήσουμε εδώ γιατί είναι